ευκαιρία των γιορτινών ημερών και εν ώψη του Χριστουγεννιάτικου Παζαριού στην ΚΟ, τα παιδιά του παιδικού σταθμού Πηλίου μαζί με τις δασκάλες τους έφτιαξαν χειροποίητα στολίδια για τον πάγκο του συλλόγου στο παζάρι της ΚΟ, θέλοντας έτσι να ενισχύσουν οικονομικά αλλά και να στείλουν ένα κοινωνικό μήνυμα. Κρατάμε τη φλόγα της αγάπης και της αλληλεγγύης αναμένη. Πιστός στις δράσεις σας, ο παιδικός σταθμός Πηλίου για άλλη μια χρονιά ενισχύει το έργο της φλόγας και θέλω να μας πείτε φέτος τι ετοιμάσατε για το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι που η φλόγα πάντα συμμετέχει με πολύ ενεργό τρόπο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλές γιορτές να έχουμε. Όπως και κάθε χρόνο τα παιδιά της τάξης 1, τα μεγαλύτερα παιδιά κάνουν κάποιες χριστουγεννιάτικες δράσεις. Οι μέρες είναι οι μέρες αγάπης, οι μέρες αλληλεγγύης και έτσι οι δασκάλες, εγώ και η κυρία Σταματία Τρουμούλη που αυτή τη στιγμή λείπει, είναι άρρωστη, ευαισθητοποιούμε τα παιδιά όχι μόνο να παίρνουν αλλά και να δίνουν. Στην προσφορά λοιπόν είναι σημαντικό τα παιδιά να είναι αλληλέγγυα. Συνεργαζόμαστε για δεύτερη χρονιά με το Φλόγα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ο στόχος μας έχει πετύχει. Φτιάχνουμε διάφορες κατασκευές με αγάπη όλη τη βδομάδα και σήμερα ήρθε η εκπρόσωπος της Φλόγας και την ευχαριστούμε να τα πάρει, να τα μοιράσει στο παζάρι και έτσι με αυτή τη μικρή δράση χαιρόμαστε γιατί τα δικά μας παιδάκια θα βάλουν ένα λιθαράκι παραπάνω στην προσπάθεια της Φλόγας. Τι φτιάξετε δηλαδή φέτος και το παλιά? Φέτος με χαρτόνια, απλά υλικά, φτιάξαμε ωραία στεφανάκια, ωραία δεντράκια. Αφήσαμε τη δημιουργία των παιδιών, τη φαντασία των παιδιών να δημιουργήσουν και έτσι τα προσφέραμε με αγάπη. Πολύ όμορφη συνεργασία, έτσι, ο παιδικός σταθμός μαζί με την Φλόγα. Πείτε μας δύο λόγια σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συνεργασία, αλλά και τους στόχους που έχει η Φλόγα. Και του χρόνου να είμαστε καλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε πάλι εδώ παρέα στο παιδικό. Πολλές φορές σκέφτονται ότι τα παιδιά τα τόσο μικρά δεν μπορούν να κάνουν πραγματάκια. Δεν είναι αλήθεια. Σε συνεργασία με τις δασκάλες και ό,τι τους δείξουν, τα καταφέρνουν περίφημα. Οπότε έχουν φτιάξει δεντράκια, στεφανάκια, τα στολίσαμε παρέα. Θα τα κατεβάσουμε στον πάγκο και νομίζω ότι και έτσι παίρνουν και το καλύτερο μήνυμα στο να μπορούν να βοηθάνε και να προσφέρουν. Γνωρίζουμε ότι η Φλόγα κάθε χρόνο συμμετέχει στο μπαζάρ με ένα πραγματικά πολύ ωραίο πάντα πάγκο. Ένα πάγκο που έχει πολύ όμορφες και εντυπωσιακές δημιουργίες. Ποιος τα φτιάχνει όλα αυτά, εκτός από τον παιδικό σταθμό Πηλίου που μόλις μάθαμε? Εγώ, οι φίλες μου, οι ξαδέρφες μας. Οι θελοντές, ναι. Κοπέλες που έχουν ώρα και όρεξη και ιδέες. Μαζευόμαστε 2-3 άτομα, 4-5, μαζευόμαστε και με το σχολείο το δημοτικό στην ΚΟ και πάντα βρίσκουμε ιδέες μεταξύ μας, το οργανώνουμε, βάζουμε τα υλικά μας στη μέση, ξεκινάμε. Πίνουμε το καφεδάκι μας και φτιάχνουμε. Τα έσοδα πώς διατίθενται στη Φλόγα? Μέσω τραπέζης, με κατάθεση, όπως και τα μαρτάκια που πουλάμε μετά και οι λαμπάδες, με τον ίδιο τρόπο. Άρα με τον ίδιο τρόπο υπάρχει αυτή η συνέχεια, αλυσίδα. Ναι, ακριβώς. Τις ευχές σας κλείνοντας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για να γεμίσει ο πάγκος μας και να στείλουμε όσα πιο πολλά χρήματα μπορούμε στη Φλόγα.